εφαρμογή αεροπορικής ισχύος σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός στόχος της πολυεθνικής αεροπορικής άσκησης Ινίωχος 2023 που έλαβε χώρα και φέτος στην Ανδραβίδα. Περισσότερα από 100 μαχητικά επιχειρούσαν καθημερινά επί 2 εβδομάδες από την 117 πτέρυγα μάχης αλλά και άλλες βάσεις πολεμικής αεροπορίας με σκοπό την εκτέλεση σύνθετων επιχειρησιακών σενάριων κλιμακωτής δυσκολίας με περισσότερες από 1.000 αποστολές σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου και πολλαπλών απειλών. Το κέντρο αεροπορικής τακτικής εδώ στην Ανδραβίδα πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία η πολυεθνική διακλαδική άσκηση Ινίωχος με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού από μεγάλο αριθμό συμμαχικών χωρών. Στοιχεία διαφοροποίησης φέτος ήταν για πρώτη φορά η εμφάνιση των Ινδικών Σουκχόι 30, των F-15 της Σαουδικής Αραβίας, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν και τα προηγμένα ραφάλ της πολεμικής μας αεροπορίας. Τα ελληνικά Ραφάλ μαζί με τα εξυγχρονισμένα F-16 Viper δοκίμασαν για πρώτη φορά τις δυνατότητές τους σε πολυεθνικό περιβάλλον σύνθετων επιχειρήσεων με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε συνεργασία με μαχητικά Tornado της Ιταλικής Αεροπορίας, σε ρολοκρούσεις και καταστολής αεράμινας, ισπανικά F-18, γαλλικά Ραφάλ και F-15 SA της Σαουδικής Αραβίας. Για πρώτη φορά επίσης συμμετείχαν και εξυγχρονισμένα F-16 της Βασιλικής Αεροπορίας της Ιορδανίας με ατρακτήβ διακρούσεις τύπου Sniper. Τα Ιθαλοί Phantom της πολεμικής αεροπορίας πέταξαν σε ρόλο κρούσεις ενταγμένα σε πακέτα κρούσεις μαζί με Sukhoi 30 της Ινδίας που δικαίως χαρακτηρίστηκαν ως guest star του φετινού Ινίωχου σε ρόλο αεροπορικής υπεροχής και ναυτικής κρούσης ανεβάζοντας όπως ήταν φυσικό κατακόρυφα το ενδιαφέρον. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς παρακολούθησε τις δραστηριότητες της ημέρας διακεκριμένων επισκεπτών στην Ανδραβίδα, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχο Υπτάμενο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντινάβαρχο Ιωάννη Δρεμούση. Η πατρίδα μας εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής, ένα μήνυμα συμμαχιών, συνεργειών, οι οποίες, αν μη τι άλλο, θωρακίζουν τη χώρα. Η άσκηση Ινίωχος είναι μια άσκηση η οποία επιδεικνύει την ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων και προκειμένου κυρίως βέβαια και κυρίαρχα της αεροπορίας, αλλά η συνεργασία με τους υπόλοιπους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, όπως ξέρετε, και με τις ειδικές επιχειρήσεις είναι καθημερινή σε πολύπλοκα σενάρια. Ινίωχος 23 has been marked by the integration of an ISR fusion cell in order to exploit available capabilities to support TST targeting procedures. Συνολικά, ο ρυθμός επιχειρήσεων εξομοίωνε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με δυναμικά σενάρια έρευνας και διάσωσης μάχης από διασώστες μάχης πολεμικής αεροπορίας, ενώ για πρώτη φορά εντάχθηκε στην άσκηση και η μοίρα επιχειρησιακής συνθετικής εκπαίδευσης με χρήση εξομοιωτών μαχητικών F-16. Μέσα από τους τωρινούς συμμετέχοντες, με τις 12 συμμετοχές φέτος, την προσπάθεια που έχει καταλάβει όλο το προσωπικό, ώστε να αλληλεπιδράσουμε με τους participants σε όλα τα επίπεδα, εκτιμώ ότι είναι προδιαγραμμένη η επιτυχία των επόμενων ασκήσεων του Ινίωχου.